Το ρητό πως η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, θέλει να επιβεβαιώσει η Πορτογαλία στην αναμέτρηση απέναντι στην Ουρουγουάη για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ. Και το λέμε αυτό, διότι 4 χρόνια πίσω, για τη φάση των 16, οι Ουρουγουανοί είχαν καταφέρει να πετάξουν εκτός συνέχεια στο Μουντιάλ από τους 16 κιόλας την παρέα του Κριστιανού Ρονάλντο. Τότε ήταν ο Έντισον Καβάνι, ο οποίος είχε σκοράρει 2 γκολ, είχε ισοφαρίσει για τους Πορτογάλους ο Πέπε. Πλέον, και μετά την πάροδο της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων, η Πορτογαλία με την νίκη επί της Γκάνας έχει τους 3 βαθμούς στο τσεπάκι της, ενώ η Ουρουγουάη είχε μείνει στο 0-0 με την Νότιο Κορέα. Ο Κριστιανό Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία, καθώς πλέον με το γκολ που πέτυχε από το σημείο του πέναλτι στην αναμέτρηση με την Γκάνα, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 5 σερί Μουντιάλ. Κάτι το οποίο πολύ δύσκολα θα πιάσει οποιοδήποτε άλλος ποδοσφαιριστής. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, στην Ουρουγουάη υπάρχει το αντίπαλο δέος του Λουίς Σουάρεθ, ο οποίος μαζί με τον Καβάνι που μπήκε αλλαγή δεν έδειξαν πράγματα στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα των Χουάνγκ, του Ιτζό δηλαδή, και του Ιμπόμ. Βεβαίως, το παιχνίδι αναμένεται να έχει πολύ δυνατό και ξεχωριστό ενδιαφέρον, με το μεγάλο φαβορί να είναι η Πορτογαλία. Ποιος μπορεί όμως σε κάθε περίπτωση να υποτιμήσει τους σκληροτράχυλους Ουρουγουανούς?